Φεύγοντας το έτος 2022, έχω την υποχρέωση να κάνω έναν απολογισμό των πράξεων και των έργων του Τμήματος Περιουσίας του Δημοχείου που ανήκει στην Οικονομική Υπηρεσία. Πριν ξεκινήσω, ήθελα να πω ότι όλοι γνωρίζομαι ότι ο Δήμος Χίου είναι κάτοχος χιλιάδων ακινήτων, είτε αυτά είναι αστικά, είτε είναι αγροτεμάχια, είτε είναι ακόμα και δασικές εκτάσεις. Και ως κάτοχος τόσων πολλών ακινήτων θεωρώ ότι το τμήμα μας έπρεπε να έχει το λιγότερο ένα δικηγόρο, 2 με 3 μηχανικούς και διοικητικούς υπαλλήλους. Αυτή τη στιγμή το τμήμα περιουσίας έχει 4 διοικητικούς υπαλλήλους, εκ των οποίων ο ένας είναι πολιτικός μηχανικός, τα άλλα 3 άτομα είναι διοικητικοί και 2 συμβασιούχοι, εκ των οποίων ο ένας έχει την ιδιότητα του λογιστή. Θεωρώ λοιπόν ότι όπως και όλη η οικονομική υπηρεσία, έτσι και το τμήμα περιουσίας είναι υποστελεχωμένο, εφόσον πάνω από 10 χρόνια δεν έχει γίνει πρόσληψη προσωπικού και συνεχώς έχουμε συνταξιοδοτήσεις. Με αυτό λοιπόν το πολύ λίγο προσωπικό για την πολύ μεγάλη περιουσία που έχει ο Δήμος Χίου, θα ξεκινήσω τα πεπραγμένα της υπηρεσίας για το έτος 2022. Ως πρώτο και πολύ βασικό, θα έλεγα ότι το έτος 2022 προμηθευτήκαμε ένα πρόγραμμα για την διαχείριση και καταγραφή της δημοτικής περιουσίας. Μέχρι λοιπόν και πέρσι το τμήμα περιουσίας είχε μόνο φακέλους. Από το καλοκαίρι του 2022 που προμηθευτήκαμε το σύστημα, προσπαθούμε να περάσουμε ψηφιακά όλα τα ακίνητα του Δήμου μέσα σε αυτό το πρόγραμμα, το οποίο είναι πρόγραμμα συμβατό με το πρόγραμμα της Οικονομικής Υπηρεσίας και βέβαια ο αριθμός που έχουμε περάσει είναι πάρα πολύ μικρός σε σχέση με όλα την περιουσία του Δήμου, αλλά ξεκινήσαμε και ευελπιστούμε ότι μέσα στο 2023 θα το έχουμε ολοκληρώσει. Το δεύτερο που κάναμε είναι να προχωρήσουμε σε 11 νέες ή παρατάσεις συμβολέων. Μέσα στα νέα συμβόλαια που έχουμε συντάξει για το έτος 2022 θα ήθελα να σταθώ στη μίσθωση του ακινήτου που έχουμε στην Οδό Βουπάλου, στο καφενείο, στο πυργί, το οποίο χρόνια προσπαθούσαμε να το νομιμοποιήσουμε και να το μισθώσουμε και βέβαια στους οντάδες που έχουμε στα γρίδια που όπως πολύ καλά θυμάστε υπήρχε μια δικαστική διαμάχη με την Εκκλησία, βγήκε η τελεσίδικη απόφαση. Σε αυτή την δικαστική διαμάχη ο Δήμος πάντα είχε δηλώσει ότι αυτά τα πράγματα ανήκουν στην κυριότητά του. Η Εκκλησία τα αμφισβήτησε. Τέλος πάντων βγήκε η δικαστική απόφαση τελεσίδικη. Απλώς ήθελα να σας ενημερώσω ότι εκτός από το καφενείο όλοι οι υπόλοιποι 14 οντάδες ρευματοδοτούνται με ένα ρολόι. Έχουμε ξεκινήσει τις διαδικασίες για τον διαχωρισμό του ρεύματος, έτσι ώστε κάθε οντάς να έχει το δικό του ρολόι και να προχωρήσουμε στη δημοπράτησή τους, έτσι ώστε να λυθεί και αυτό το χρόνιο πρόβλημα. Υπογράψαμε 17 νέα χρυσιδάνια. Όπως γνωρίζετε όλοι, ο Δήμος με αυτό το μέγεθος της περιουσίας που έχει προσπαθεί πάντα και συμβάλλει στους πολιτιστικούς, στους αθλητικούς και γενικά σε όλα τα σωματεία που ζητάνε μία στέγη. Εκτός λοιπόν από αυτά που είχαμε παραχωρήσει, που θέλω να κάνω μια παρένθεση και να πω ότι είναι ένα πολύ μεγάλο μέρος της περιουσίας του Δήμου, προχωρήσαμε σε 17 νέα χρυσιδάνια και έτσι ενδεικτικά θα πω ότι δώσαμε στο Σύλλογο Αυτισμού, στους Ποδηλάτες, στους Φίλους της Βέσπας, στον Αθλητικό Σύλλογο Ίωνες, στο Σύλλογο Αρμονίων, στους Αρμολίων, στους Φίλους της Φιλαρμονικής, στο Σκοπευτικό Σύλλογο και άλλα. Συντάξαμε βεβαιωτικούς καταλόγους για την ίσπραξη των ενοικίων για το έτος 2022. Το ποσό των βεβαιωτικών καταλόγων για το έτος 2022 ανέρχεται στις 587.600 ευρώ, εκ των οποίων εισπράχθηκαν τα 345.000 ευρώ και από τα προηγούμενα οικονομικά έτη 115.000 ευρώ. Υπάρχει μια εισπραξιμότητα της τάξης του 60%, ποσοστό το οποίο ήταν περίπου το ίδιο και για το έτος 2021. Μετά από εισηγήσεις προς την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Χίου,
εγγράφηκαν 300 νέα ακίνητα στο Ε9 του Δήμου Χίου. Ακόμα και τώρα στις πρώην κοινότητες του νησιού μας υπάρχουν ακίνητα τα οποία δεν ήταν καταγεγραμμένα στην ιδιοκτησία του Δήμου. Επειδή δεν υπάρχουν συμβόλαια και έγγραφα, έρχονται οι πρόεδροι και με βεβαιωτικές ένορκες καταθέσεις που κάνουν, προχωρήσαμε στην καταγραφή αυτών των ακινήτων στο Ε9. Θέλω να παρατηρήσετε εδώ ότι το μέγεθος των ακινήτων είναι τεράστιο, είναι πάρα πολύ μεγάλο και όποιος έχει ασχοληθεί λίγο και με την προσωπική του περιουσία θα δει ότι αυτές οι διαδικασίες είναι και κοστοβόρες αλλά και χρονοβόρες. Επειδή λοιπόν και σε εμάς τα μεγέθη είναι πάρα πολλά, ανάλογος είναι και ο όγκος της δουλειάς που προκύπτουν από αυτές τις εργασίες. Έχουμε προχωρήσει στον απολογισμό και στον ισολογισμό για το έτος 2022 στα 5 κληροδοτήματα που έχει ο Δήμος. Έχουμε περάσει από την Οικονομική Επιτροπή και από το Δημοτικό Συμβούλιο και τον προϋπολογισμό τους για το έτος 2023. Ενδεικτικά θα ήθελα να σταθώ μόνο στο κληροδότημα Καυκάλα, το οποίο αυτή τη στιγμή έχει διαθέσιμα 103.000 ευρώ και είμαστε σχεδόν έτοιμοι να πάρουμε την διαχείριση αυτού του Ιδρύματος από την Οικονομική Επιτροπή. Ο δωρητής αυτού του κληρονοτήματος είχε ως σκοπό αυτά τα χρήματα να δοθούν σε υποτροφίες σε παιδιά της τοπικής κοινότητας των Θημιανών. Άρα λοιπόν πολύ σύντομα αυτά τα ποσά θα δοθούν στα παιδιά από τα Θημιανά, όπως επίσης είμαστε πάρα πολύ κοντά και στο κληροδότημα Λαγούδι, το οποίο έχει περίπου στην τράπεζα τις 500.000 ευρώ και η απόφαση του δωρητή ήταν να πάνε στο σχολείο του Πυριού. Όπως καταλαβαίνετε είναι πάρα πολύ μεγάλα ποσά τα οποία θα δώσουν μια ανάσα στις συγκεκριμένες κοινότητες. Εκδόθηκαν 71 αποφάσεις του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης για τη μεταβίβαση της σχολικής περιουσίας στο Δήμο Χίου. Επίσης, ένας πολύ μεγάλος όγκος εργασίας έχει σχεδόν ολοκληρωθεί. Αυτές οι αποφάσεις βρίσκονται στα υποθηκοφυλάκια της Αμανής και της Καλυμασιάς για να ολοκληρωθεί και η μεταφορά της σχολικής περιουσίας στο Δήμο Χίου. Έχει σχεδόν ολοκληρωθεί κατά πολύ μεγάλο ποσοστό η καταχώρηση της πρώτης φάσης των δημοτικών ακινήτων στο κτηματολόγιο. Νομίζω βρισκόμαστε πάρα πολύ κοντά στην ολοκλήρωση αυτής της πρώτης φάσης και θεωρώ ότι και εκεί είμαστε σε πάρα πολύ καλό σημείο. Και επίσης ήθελα να σας τονίσω ότι δεν σταματάει και η καθημερινή επικοινωνία του τμήματος με τους δημότες μας αλλά και με διάφορους φορείς και αυτό φαίνεται στο γεγονός ότι το τμήμα έχει ανταλλάξει για το έτος που μας πέρασε το 2022 300 επιστολές με δημότες και φορείς.